Πρώτη συνταγή για σήμερα, γαρίδες σεβίτσε. Θα φτιάξουμε την πιο νόστιμη, ιδιαίτερη και αρωματική συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε με γαρίδες. Σε μόλις 3-4 λεπτά και η συνταγή μας θα είναι έτοιμη, οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις γαρίδες σεβίτσε θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια γαρίδες νούμερο 1 καθαρισμένες, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ξύσμα και χυμό από ένα lime, 2 κουταλιές της σούπας χυμό πορτοκάλι, 20 γραμμάρια ginger, 1 σκελίδα σκόρδο, μισή πιπεριά τσίλι, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο με mango pan, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 3 αβοκάντο, κόλιανδρο, μισή πιπεριά τσίλι, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο με mango pan, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και πιπέρι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζομαι τις γαρίδες από το ψυγείο. Και πάντα πρέπει να θυμάστε αυτό. Ότι όταν φτιάχνουμε οτιδήποτε θαλασσινό, πρέπει να το βγάζουμε τη στιγμή που το χρειαζόμαστε από το ψυγείο. Οπότε, έχω τις γαρίδες μου εδώ πέρα και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε πώς να καθαρίσετε τις γαρίδες, να σου πω ότι έχω βιντεάκι στο YouTube, στο κανάλι μας, που δείχνουν βήμα-βήμα πώς καθαρίζουμε τις γαρίδες για να τις κάνετε σωστά. Λοιπόν, οι γαρίδες είναι καθαρισμένες. Για να κάνουμε σεβίτσε, πρέπει να κόψουμε λεπτές φετούλες. Γιατί το σεβίτσε είναι ένα street food στη Λατινική Αμερική. Ουσιαστικά πας, το ετοιμάζουν εκείνη την ώρα, στο δίνουν και το τρως. Οπότε με αυτή τη φιλοσοφία θα πάμε κι εμείς. Έρχονται οι καλεσμένοι μας και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το σεβίτσε. Οπότε τι θα κάνω, θα πάρω έτσι όπως είναι τη γαρίδα και θα την κόψω σε λεπτές φετούλες. Εδώ. Κόβω σε λεπτές φετούλες για να είναι πολύ πιο εύκολη στο να τη φάνε. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος. Μπορείτε να την κόψετε καρεδάκι, μπορείτε να την κόψετε όπως θέλετε. Και τώρα η εξής ερώτηση. Διονύση, έλα εδώ. Λοιπόν, ποια η διαφορά του σεβίτσε και του ταρτάρ? Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, όντως υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Όταν λέμε ταρτάρ, εννοούμε πως αυτό που τρώμε είναι σχετικά ομό. Δηλαδή, ουσιαστικά το αλάτι και η οξύτητα μαγειρεύουν τα θαλασσινά και μαγειρεύουν τα κρέατά μας, οπότε το σεβίτσε είναι μια ψημένη παρασκευή, ψημένη από τη μαρινάδα. Σε περίπτωση που κάποιος νιώθει ότι αυτό που θα φάμε στη συνέχεια είναι ομό, κάνει λάθος, οπότε δεν υπάρχει κανένας με κανένας φόβος. Πώς σας φάνηκε ως τώρα η διαδικασία? Πολύ εύκολη, το κάνετε όλοι, σωστά? Τώρα θέλουμε ένα μπολάκι να αρχίσουμε να κάνουμε όλη τη διαδικασία εδώ πέρα. Λοιπόν, ρίχνουμε τις γαρίδες μέσα, εδώ. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για τα αρωματικά μας. Τα αρωματικά είναι πάρα πολύ εύκολα. Τσίλι, τζίντζερ, κόλιανδρος και χυμός από εσπεριδοειδή. Οπότε, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα με τα εσπεριδοειδή, όπου έχουμε πορτοκάλι. Θα βάλω ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Ξύσμα από ένα lime. Χυμό από ένα lime. Παραδοσιακά το σεβίτσε μαγειρεύεται από τα εσπεριδοειδή μας. Λίγο χυμό πορτοκάλι, περίπου 2 κουταλιές σούπας, εδώ. Οπωσδήποτε θα βάλω ginger. Λίγο ginger νομίζω πια ότι όλοι έχετε στο σπίτι σας. Πια μπορούμε να το βρούμε παντού. Είναι κάτι που γενικά κρατάει πάρα πολύ. Δεν χαλάει εύκολα. Και σε περίπτωση που νομίζετε ότι το ginger χαλάει, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θα είμαι τσιγκούνι, θέλω να είναι spicy, θέλω να είναι πικάντικο. Οπότε θα ρίξω ginger μέσα. Τρίβω το ginger. Ό,τι μένει από την πάνω μεριά του ζέστερ δεν το χρειαζόμαστε γιατί είναι ίνες, οπότε δεν είναι εύκολο να τις φάμε. Ενώ ό,τι μένει από κάτω είναι η σάρκα του ginger και μας αρέσει. Φτάνει τόσο? Είναι αρκετό, παιδιά, εντάξει. Όχι τίποτα άλλο, θα βάλω και το τσίλι, γι' αυτό είναι αρκετό. Λοιπόν, σκόρδο. Θα βάλουμε πάρα πολύ λίγο. Δεν βάζουμε πολύ γιατί θα σκεπάσει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Άμα δεν σας αρέσει το σκόρδο, μην βάλετε και καθόλου. Απλά άμα θα βάλετε, κοιτάξτε πόσο. 1, 2. Αυτό ήτανε. Τόσο λίγο ίσα να υπάρχει ένα hint, μια υποψία από σκόρδο μέσα που μπορείτε ακόμα και να μην το βάλετε. Λοιπόν, έχω μια περιά τσίλι εδώ. Έχω αλλάξει 3 χέρια, δεν πειράζει. Και οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε τσίλι. Εδώ. Θα κρατήσω ελάχιστο στην άκρη για το τέλος, για το σερβίρισμα.
Και αυτό το τσίλι που έχει μείνει εδώ πέρα θα το ψιλοκόψω γιατί θέλω να πάει παντού. Κοιτάξτε πόσο λίγο βάζουμε. Βάλαμε και το τζίντζερ, αλλά αυτό το τσίλι είναι αρκετό. Σε περίπτωση που είναι καυτερό το τσίλι, φτάνει για να κάνει καυτερές και τις γαρίδες μας. Αναγία μου. Πώς τα βλέπετε τώρα, τι έχω κάνει. Έχω βάλει όλες τις οξύτητες, έχω βάλει όλα μου τα αρωματικά. Θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι. Και θέλω να καταλάβετε λίγο τη φιλοσοφία του σεβίτσε. Οπωσδήποτε θα χρειαστεί να βάλω λάδι, αλλά το λάδι δεν θα το βάλω τώρα. Σε περίπτωση που βάλω το λάδι τώρα, ουσιαστικά το λάδι θα πάει γύρω-γύρω από τη γαρίδα, θα την καλύψει και δεν θα αφήσει την οξύτητα να μαγειρέψει τις γαρίδες. Οπότε, το λάδι το αφήνω στην άκρη προς το παρόν και ήρθε η ώρα να προσθέσω μέσα το ξύδι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι με μάγκο Πάνε Ζαφυρόπουλος. Είναι το πρώτο βαλσάμικο ξύδι με μάγκο που παράγεται στην Ελλάδα και ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην οξύτητα και την γλυκύτητα. Δεν θα χρειαστούμε πολύ, θέλουμε 2 με 3 κουταλιές της σούπας, αναλόγως πόσο όξινο θέλετε, και ουσιαστικά το ρίχνουμε μέσα. Εδώ, κοιτάξτε εδώ, έχει ωραία παχύρευστη υφή. Και αυτό ήταν όλο. Τώρα, παίρνω ένα κουτάλι, ανακατεύω. Και όπως τα είχατε δει πριν, οι γαρίδες μας ήταν άψητες. Και τώρα θέλουμε να αφήσουμε την οξύτητα από το βαλσάμικο ξύδι και την οξύτητα από τα εσπεριδοειδή να μαγειρέψουν τη γαρίδα μας. Οπότε, ανακατεύουμε καλά και στο τέλος θα ρίξουμε το κόριανδρο και το λάδι. Δεν βάζουμε το κόριανδρο τώρα γιατί θα μαυρίσει, οπότε τα αφήνω στην άκρη. Τώρα, όση ώρα αυτά περιμένουν στην άκρη, πάμε να ετοιμάσουμε το πλατό που θα σερβίρουμε το σεβίτσε μας. Θα το κάνουμε πάρα πολύ εντυπωσιακό. Οπότε χρειάζομαι ένα ωραίο, μια ωραία πιατέλα, ένα ωραίο μπαμπού, οτιδήποτε θέλετε βάλτε και χρειάζομαι πάγο. Εδώ έχω και χοντρό και λεπτό πάγο. Το χοντρό θα το βάλω από κάτω. Εδώ. Και το λεπτό θα το βάλω από πάνω. Και πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το όλο γεύμα είναι πάρα πολύ healthy. Έχει τη φιλοσοφία ότι τρώμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ γευστικό και πάρα πολύ healthy. Οποιοσδήποτε άνθρωπος κάνει διατροφή θα χαρεί πάρα πολύ με το που δει ότι έχετε κάνει κάτι τέτοιο. Και οποιοσδήποτε δεν κάνει διατροφή πάλι θα χαρεί γιατί αυτό που κάνουμε είναι μοναδικό. Τώρα, τι κάνουμε. Έτσι όπως είναι, θα βοηθήσω λίγο το αβοκάντο χαράσοντας μέσα. Εδώ. Αλλά θα αφήσω ακριβώς το σχήμα που έχει. Εντάξει. Οπότε βάζω το αβοκάντο εδώ. Και συνεχίζω ακριβώς και με τα υπόλοιπα. Όπως βλέπετε, αφήνω 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα να μαριναριστούν οι γαρίδες. Ένα εδώ. Βάλω άλλο ένα αβοκάντο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Κοιτάξτε τι ωραία αβοκάντο που είναι αυτά. Είναι ready to eat, έτσι λέγονται αυτή η κατηγορία. Ουσιαστικά τα παίρνεις, δεν έχουν πολύ διάρκεια ζωής. Με το που τα παίρνεις από το σούπερ μάρκετ, το πολύ να κρατήσουν άλλες 2 μέρες. Θεωρώ ότι άμα δοκιμάσετε το αβοκάντο σε αυτή την εκδοχή, όντως θα γίνετε η μεγαλύτερη λάτρη στο αβοκάντο. Εγώ το λατρεύω το αβοκάντο. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ γευστικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο και δεν είναι απλά καλό για την υγεία μας, είναι καλό για τη γεύση. Δηλαδή, αυτό που τρώμε εδώ πέρα είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, πάμε να περάσουμε πίσω στις γαρίδες. Οι γαρίδες μας έχουν μαριναριστεί, έχουν ψηθεί και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα τελικά μας υλικά. Θα ρίξω ελαιόλαδο, περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Θα χοντροκόψω λίγο κόριανδρο. Εδώ. Θα ρίξω τον περισσότερο μέσα. Εδώ. Θα ανακατέψω. Κοιτάξτε εδώ. Έχουν ψηθεί ήδη οι γαρίδες. Δηλαδή ακόμα και η υφή τους τώρα είναι διαφορετική. Ουσιαστικά έχουν δέσει, έχουν γίνει τέλειες. Για να δοκιμάσω κιόλας να δω από αλάτι και πιπέρι. Όπως καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι όσο spicy πρέπει. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο στην γεύση γιατί είναι πάρα πολύ δροσιστικό. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Καταλαβαίνεις τη γαρίδα γιατί έχουμε δώσει σημασία στη γαρίδα, δεν έχουμε καλύψει τη γεύση της. Γενικά είναι κάτι πάρα πολύ ντελικάτο, κάτι τόσο μοναδικό που όντως άμα το δοκιμάσετε θα καταλάβετε ακριβώς τι σας λέω. Επειδή ξέρω ότι σε κάποιους ανθρώπους δεν αρέσει ο κόριανδρος. Ο κόριανδρος είτε είσαι ο μεγαλύτερος φαν του ή ο μεγαλύτερος αντιφαν. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε κόριανδρο, πολύ απλά θα προσθέσετε δυόσμο, βασιλικό ή κάποιο άλλο φρέσκο μυρωδικό που σας αρέσει. Αλλά σίγουρα πρέπει να βάλετε δυόσμο και βασιλικό, εντάξει, άμα δεν βάλετε κόριανδρο. Έχω κρατήσει λίγο κόριανδρο για από πάνω, εδώ. Και βέβαια μέσα στην πιατέλα να φαίνεται ωραία.
Θυμάστε το τσίλι που είχα κρατήσει πριν. Θα ρίξω λίγο τσίλι από πάνω, εδώ και εδώ. Και πάμε για τις τελικές πινιγές. Λίγο ακόμα βαλσάμικο οξύδι με μάγκο πάνω ζαφυρό πλούς. Λίγο. Και βέβαια, λίγο λαδάκι. Μην το λυπηθείτε, θέλουμε φρέσκο λαδάκι από πάνω. Κοιτάξτε εδώ πόσο φανταστικό που έχει γίνει. Μα τώρα τι να πω για αυτό το πιάτο. Πρώτα απ' όλα διατροφικά, τα έχει όλα. Έχουμε καθαρή πρωτεΐνη από τις γαρίδες. Οι γαρίδες γενικά έχουν πάρα πολύ λίγες θερμίδες. Έχουμε τα καλύτερα λιπαρά από το αβοκάντο και το ελαιόλαδο. Είναι το απόλυτο γεύμα, το απόλυτο σνακ, το απόλυτο πιάτο που μπορείτε να βγάλετε σε κάποιους καλεσμένους σας. Για τις γαρίδες σεβίτσε, κόβουμε τις γαρίδες σε πολύ λεπτές φέτες και τις βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι και το λάιμ, το χυμό από το λάιμ και από το πορτοκάλι, το τζίντζερ τριμμένο, το 1 τέταρτο από το σκόρδο, το τσίλι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, το βαλσάμικο και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε στην άκρη να μαριναριστούν οι γαρίδες, κόβουμε τα αβοκάντο στη μέση, αφαιρούμε το κουκούτσι, κρατάμε τη φλούδα και χαράζουμε τη σάρκα σε κυβάκια. Τα τοποθετούμε σε μπολ με πάγο. Στο μπολ με τις γαρίδες προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τον κόλιαδρο χοντροκομμένο και ανακατεύουμε. Βάζουμε το σεβίτσε στο κέντρο από κάθε αβοκάντο και σερβίρουμε με κόλιανδρο, τσίλι, βαλσάμικο, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Να κοιτάξτε εδώ. Παίρνεις το κουταλάκι, παίρνεις λίγο αβοκάντο, παίρνεις λίγο γαρίδα. Νομίζω πως πήρα λάθος κουταλάκι το μικρό, αλλά δεν πειράζει. Τόσο φρέσκο, τόσο γεμάτο σε γεύση, τόσο ιδιαίτερο, τόσο healthy, τόσο ανάλαφρο, τόσο διατροφικά τέλειο. Κοιτάξτε εδώ, το έφαγα ήδη μόνο. Όλο. Και θέλω κι άλλο. Η μαγιά είναι αυτή. Λίγο αβοκάντο, λίγο σεβίτσε, δουλειά. Δεν υπάρχει.